Περίπου 24 ώρες μετά την επεισοδιακή προσεδάφιση του ρομποτικού σκάφους Φίλε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες ιστορικές φωτογραφίες από την επιφάνεια του κομίτη Τσουριούμοφ-Γκερασιμένκο. Προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το βραχώδες έδαφος του κομίτη, καθώς και στοιχεία για την απόκριμνη τοποθεσία όπου σταθεροποιήθηκε το σκάφος. Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς φτάσαμε ως εκεί, δεν ξέρουμε όμως πού ακριβώς βρισκόμαστε. Είπα ότι προσεδαφιστήκαμε δύο φορές, αλλά μάλλον έγιναν τρεις προσεδαφίσεις, άρα υπάρχει πληθωρισμός προσεδαφίσεων. Το ρομποτικό σκάφος δεν κατάφερε να προσεδαφιστεί στο προκαθορισμένο σημείο επειδή δεν λειτουργήσαν τα άγκιστρα. Αναπήδησε δύο φορές και οι επιστήμονες τώρα προσπαθούν να προσδιορίσουν την ακριβή του θέση. Η αποστολή μας δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται. Προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες ημέρες που μπορεί να είναι μήνες ή ακόμα και χρόνια. Εύχομαι σε μερικά χρόνια από τώρα όλοι μας να μιλάμε για αυτή την υπέροχη αποστολή και αυτή την εκπληκτική ομάδα. Για τον υπέροχο κομίτη και την υπέροχη επιστημονική αποστολή. Εκφράζονται φόβοι ότι η θέση του Φίλε δεν του επιτρέπει να λαμβάνει τις ακτίνες του ηλίου που είναι απαραίτητες για τη φόρτιση των μπαταριών του. Οι φωτογραφίες έφτασαν και αρχίζουμε να λαμβάνουμε τις πρώτες πληροφορίες για την επιφάνεια του κομίτη. Το σκάφος δεν βρίσκεται στο ακριβές σημείο που θα ήθελαν οι επιστήμονες, αλλά δεν έχει σημασία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ροζέτα θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον κομίτη μέχρι το τέλος του 2015.